περίοδο, την δύσκολη περίοδο της λειτουργίας της επόμενης τετραετίας του Κοινοβουλίου, καλούμαστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε, να παλέψουμε για να δώσουμε τέρμα σε αυτήν την κρίση. Και λέω όλοι γιατί κανείς δεν ξεχνά ότι την βραδιά της διαπραγμάτευσης σχεδόν όλη η αντιπολίτευση φώναζε, ορίονταν. Κλείστε τη διαπραγμάτευση. Κλείστε τη διαπραγμάτευση. Και την επομένη την ψηφίσατε. Και την μεθεπομένη της ψηφοφορίας, αλλά και σήμερα που το ακούμε σε αυτές τις μέρες των προγραμματικών δηλώσεων, αρχίζετε και λέτε, α, κοιτάξτε, τώρα προχωρήστε μόνοι σας. Αρχίζω ως νέος βουλευτής να μπερδεύουμε. Ακούω τους συναδέλφους εδώ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, και με μπερδεύουν. Τι είδους λογική και πρακτική αντιπολίτευση είναι αυτή? Ψηφίστε τα, αλλά την επομένη προχωρήστε μόνοι σας. Και από την άλλη πλευρά, να ξέρουμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήσταν εσείς οι δυνάμεις αυτές οι οποίες λέγατε ότι είναι ευλογία τα μνημόνια. Εάν δεν είχαμε μνημόνια, έπρεπε να τα εφεύρουμε. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε, μας μπερδεύετε πολύ. Ξεκαθαρίστε την άποψή σας. Όπως μας μπερδεύετε πολύ και σε άλλα ζητήματα, όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη. Γιατί τελικά η ανάπτυξη έχει πολλούς εκφραστές. Γιατί η ανάπτυξη τελικά για σας ποια είναι? Είναι η στροφή της οικονομίας σε ολιγοπόλια και μονοπόλια, ή είναι μια ανάπτυξη η οποία απευθύνεται σε μικρομεσαίους, σε μικρούς και πολίτες και φτωχούς πολίτες? Γιατί η ανάπτυξη είναι από ποιον και για ποιον? Μιλάτε για επενδύσεις. Μα τόσα χρόνια για επενδύσεις μιλάτε, αλλά οι επενδύσεις οι οποίες βλέπουμε ότι ήρθαν τα τελευταία χρόνια, μία πέρα εκτός της Κόσκο, δεν υπάρχει καμιά άλλη επένδυση. Μήπως θεωρείτε επενδύσεις μόνο το να οδηγήσετε την οικονομία της χώρας σε ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές καταστάσεις? Μάλλον αυτό εννοείται. Πού είναι όμως το ζήτημα ότι σήμερα, ενώ ισχυριζόσταν τα καλά του μνημονίου, δεν θέλετε να ψηφίσετε τίποτα? Μήπως φοβάστε ότι αυτή είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, οι οποίοι δεν έχουν καμία δέσμευση και δεν φοβούνται να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και τη διαπλοκή, μήπως σας βρει και εσάς αντιμέτωπος, γιατί έτσι μπορεί να χτυπηθούν οι μέτεροι, οι δικοί σας άνθρωποι? Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει αυτή την μεγάλη εντολή, έχει αναλάβει μια μεγάλη και ιστορική ευθύνη. Η μεγάλη ευθύνη είναι να βγάλει τη χώρα από αυτό το διέξοδο. Να βγάλει τη χώρα από την μέγκυνη των μνημονίων. Με βασικό στόχο η αποκατάσταση της αίσθησης του δικαίου. Με βασικό στόχο την αναδιανομή του πλούτου και την δίκαιη κατανομή των βαρών. Αυτό όμως πώς μπορεί να γίνει? Το πρώτο στοιχείο είναι με την πάταξη διαφθοράς. Με την κατάπαυση της διαπλοκής, αλλά και το καλύτερο, με την λύση της φοροδιαφυγής. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η φοροδιαφυγή θα πρέπει να λυθεί κάνοντας μεγάλες τομές, κατεδαφίζοντας όμως τον φορολογικό λαβύρινθο που είχαν δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια τα κόμματα οποία κυβερνούσαν. Ένα λαβύρινθο το οποίο τον κάναν μόνο για να εξυπηρετούνται οι μέτεροι. Πρέπει να κάνουμε μια αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο να είναι σύγχρονο, ευέλικτο, σταθερό και αποτελεσματικό. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να γίνει, για να γίνει, χρειάζεται να βασιστεί σε δύο βασικές αρχές. Το εισόδημα, και είναι βασική οικονομική αρχή. Το εισόδημα ισούται με την κατανάλωση ή την αποταμίευση. Και ταυτόχρονα, σε μια δεύτερη αρχή, όπου θα πρέπει να υπάρχουν αντισυγκρόμενα συμφέροντα μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε και αγοράζουν. Δηλαδή, η κατανάλωση ούτως ή άλλως φορολογείται είτε με τους έμεσους είτε με τους άμεσους φόρους. Αυτό το οποίο πρέπει να φορολογήσουμε είναι η αποταμίευση. Άρα δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο να βασίζεται στη συμμετοχή όλων των πολιτών, οι οποίοι θα απαιτούν αποδείξεις. Για να απαιτήσουν όμως αποδείξεις, θα πρέπει να έχουν και το άμεσο συμφέρον. Άρα θα πρέπει να χτίζουμε το αφορολόγητο του κάθε πολίτη βάσει των δαπανών του. Δηλαδή να καλύψουμε την περίπτωση της κατανάλωσης και να φορολογούμε με συντελεστές την αποταμίευση.
Έτσι θα έχουμε καταγεγραμμένο το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε υψηλή βάση. Γιατί το να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή μόνο με φοροελεκτικούς μηχανισμούς, μόνο τιμωρώντας και με τεκμήρια, δεν αυξάνουμε το ΑΕΠ. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η φοροδιαφυγή σήμερα ξεπερνά το 50 και το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Φανταστείτε ότι η σύλληψή της θα αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και άρα ταυτόχρονα και τη σχέση ανάμεσα στην δανειακή μας υποχρεώσεις, οι οποίες από 190% του ΑΕΠ που είναι, θα πέσουν μόνο και μόνο με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου του προϊόντος, που θα είναι η καταγραφή του. Γιατί όλες οι επιχειρήσεις υποχρεωτικά θα εκδίνουν τις αποδείξεις. Εδώ συμβάλλουμε σημαντικά με τη δημιουργία πλαστικού χρήματος. Γιατί φοβόμαστε? Μπορούμε να το κάνουμε και επιβάλλεται και απευθύνουμε και στους υπουργούς. Εμείς θα είμαστε εδώ να το στηρίξουμε από την πρώτη κιόλας του νέου έτους, να βάλουμε το πλαστικό χρήμα, για να μην μας λένε και πω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με το capital control. Όλη η διακίνηση του χρήματος μπορεί να γίνει με το πλαστικό χρήμα. Να πηγαίνουν άμεσα, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, άμεσα το ΦΠΑ να καταχωρείται διασυνδεμένο οι τράπεζες με το τάξης, μέσα στο τάξης, για να μην υπάρχει ζήτημα της πραξιμότητας. Πρέπει να τολμήσουμε. Επιβάλλεται, αγαπητοί μου συνάδελφοι και συνάδελφες, να πάμε μπροστά για να λύσουμε αυτό τον μεγάλο κιώνα. Οι κύριοι της αντιπολίτευσης ας μην ψηφίσουν τέτοια μέτρα που μας πάνε πολλά χρόνια μπροστά. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βιάλα Χρήστο. Το λόγο έχει ο κύριος Πάνος Κουρολιάκος.